Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το πολύ εύκολο παιδικό κουβερτάκι. Το νήμα που χρησιμοποίησα θα σας το δείξω πιο κάτω. Είναι πλεγμένο με βελονάκι νούμερο 4 και οι διαστάσεις του είναι 80x90. Το σχέδιο είναι πάρα πολύ εύκολο, κάνει και για αρχάριους. Ελπίζω να σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο. Πάμε να σας δείξω τι νήμα χρησιμοποίησα και να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Έχω πάρει 5 μπουκλές από το Himalaya Everyday Baby Look Star και βελονάκι νούμερο 4. Θα σας έχω σημειώσει στο κουτί περιγραφής αν θα τα χρησιμοποιήσω όλα και πόσο νήμα χρειάστηκα τελικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω το πλεκτό μου κάνοντας μία αλυσίδα από 170 φυλάκια συν ένα. Το πλεκτό μου είναι επανάληψη 2 συν 1. Οπότε ξεκινάω 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, έχω κάνει 171 αλυσίδες, φυλάκια δηλαδή. Και αν θέλω να μετρήσω, για να δω ότι τα έχω κάνει σωστά, πιάνω εδώ την άκρη και το πρώτο αυτό δεν το μετράω σαν πόντο, για να φτάσω μέχρι το τέλος και να μετρήσω 171. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε σχηματίσει τη σωστή αρχική αλυσίδα για να μπορέσετε να συνεχίσετε το πλεκτό σας. Δεν μετράω, ξαναλέω, αυτό εδώ το πόντο. Θα μετρήσω, για να είμαι σίγουρη ότι έχω κάνει τα σωστά φυλάκια και να μην ξυλώνω στο τέλος. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη σειρά. Αφού έχω μετρήσει και έχω βεβαιωθεί ότι έχω 171 αλυσίδες, έχω κάνει μία αλυσίδα από 171 φυλάκια, αφήνω αυτά τα δύο επόμενα, όχι αυτό που έχω την αλυσίδα, αυτό που έχω το βελονάκι μου, αφήνω τα δύο επόμενα φυλάκια χωρίς να τα πλέξω και περνάω στο τρίτο φυλάκι σαν να θέλω να κάνω ένα ποδαράκι. Τραβάω την κλωστή μου και έχω 3 φυλάκια πάνω στο βελονάκι μου. Περνάω ξανά το βελονάκι μου στο επόμενο φυλάκι, τραβάω την κλωστή και τώρα έχω 4 φυλάκια πάνω στο βελονάκι μου. Γυρίζω την κλωστή μου στο βελονάκι και περνάω από τα 4 φυλάκια. Πλέκω μία αλυσίδα, ξαναπερνάω την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου, πάω στο επόμενο φυλάκι, τραβάω σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι, δεν πλέκω όμως, περνάω πάλι το βελονάκι μου στην επόμενη αλυσίδα, έχω όπως βλέπετε πάλι 4 φυλάκια πάνω στο βελονάκι μου, και τα πλέκω όλα μαζί. Αλυσίδα. Περνάω το βελονάκι μου στο επόμενο φυλάκι σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι. Δεν πλέκω όμως. Περνάω πάλι στο επόμενο σαν να θέλω να πλέξω. Και έχω 4 φυλάκια τα οποία τα πλέκω όλα μαζί. Και συνεχίζω έτσι μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς. Θα σας ξανανοίξω το βίντεο στο τέλος της σειράς για να σας δείξω πώς θα γίνει η επόμενη σειρά, την οποία θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια μέχρι να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος της πρώτης σειράς, οπότε έχω κάνει μία αλυσίδα και κάνω ένα ποδαράκι. Συγγνώμη.
Έχω φτάσει στο τέλος της πρώτης μου σειράς. Έχω κάνει μία αλυσίδα. Μου έχει μείνει ένα θυλάκι εδώ. Βάζω το βελονάκι μου μέσα και κάνω ένα κουδαράκι. Πλέκω δύο αλυσίδες και γυρίζω το πλεκτό μου. Τώρα, περνάω το βελονάκι μου στο κενό, τραβάω κλωστή, περνάω στο πρώτο κενό που βρίσκω, τραβάω κλωστή, έχω τέσσερα θυλάκια στο βελονάκι μου και τα πλέκω όλα μαζί. Μία αλυσίδα. Στο επόμενο κενό που βρίσκω, στο επόμενο θυλάκι, έχω τέσσερα θυλάκια πάνω στο βελονάκι μου, τα πλέκω όλα μαζί. Πλέκω μία αλυσίδα. Να σας το ξαναδείξω. Λοιπόν, γυρίζω την κλωστή μου στο βελονάκι. Πάω στο πρώτο κενό που βρίσκω εδώ και βάζω το βελονάκι μου και τραβάω την κλωστή από κάτω. Και εδώ, όπως θα δείτε, είναι 1-2. Πλέκω μέσα στο πρώτο κενό που βρίσκω για να έχω 4 θυλάκια. Περνάω την κλωστή μου στο βελονάκι και τα πλέκω όλα μαζί. Κατά πόσο φαίνεται. Και δημιουργεί αυτό εδώ το σχέδιο από αυτή την πλευρά. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος της σειράς, όπου θα σας δείξω πώς κάνω το κλείσιμο, για να δείτε που στην ουσία αυτή θα είναι και η επανάληψη της σειράς που θα συνεχίσω μέχρι το τέλος, δηλαδή τη δεύτερη σειρά, για να δείτε πώς θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος της σειράς μου. Βλέπετε, εδώ είναι από την αρχική αλυσίδα που έχω κάνει και έχω γυρίσει για να πλέξω εδώ μέσα. Τώρα έχω ήδη πλέξει μία αλυσίδα και βάζω το βελονάκι μου μέσα στο θυλάκι, το τελευταίο που βλέπω κενό, πριν ξεκινήσει δηλαδή το σχέδιό μου, και πλέκω ένα ποδαράκι. Αυτή στην ουσία είναι και η επανάληψη που θα κάνω μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό μήκος. Οπότε, το λέω, μπορείτε να το δείτε ούτως ή άλλως και στην αρχή της σειράς. Πλέκω μία, δύο αλυσίδες, γυρίζω το πλεκτό μου, μπαίνω μέσα στο κενό, τραβάω κλωστή, μπαίνω μέσα στο επόμενο θυλάκι που βρίσκω ανοιχτό, έχω τέσσερα θυλάκια στο βελονάκι μου και τα πλέκω όλα μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω μέχρι, όπως σας είπα, να φτάσω στο επιθυμητό μήκος. Θα σας ξανανοίξω το βίντεο όταν έχω ολοκληρώσει το βασικό κομμάτι από την κουβέρτα μου για να κάνουμε έπειτα την μπορντούρα. Έχω κάνει 126 σειρές και τώρα θα ξεκινήσω να κάνω την μπορντούρα μου. Έχω τελειώσει εδώ το τελευταίο κομμάτι και έχω πλέξει μέσα στο κενό εδώ το βέλον με ένα ποδαράκι και θα κάνω τώρα μία αλυσίδα από δύο θυλάκια. Γυρίζω την κλωστή μου στο βελονάκι σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι και βάζω μέσα εδώ στο κενό και πλέκω ένα ποδαράκι και ένα δεύτερο ποδαράκι. Αφήνω το επόμενο κενό ανοιχτό και μπαίνω εδώ στο επόμενο κενό και πλέκω ένα βουβό. Γυρίζω την κλωστή μου στο βελονάκι σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι και αφήνω αυτό εδώ κενό και μπαίνω στο επόμενο, όπου πλέκω και πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5 ποδαράκια. Αφήνω το επόμενο κενό, μπαίνω στο επόμενο και πλέκω άριχτο. Βουβό, με συγχωρείτε. Γυρίζω την κλωστή μου, αφήνω αυτό εδώ κενό και μπαίνω στο επόμενο και πλέκω 5 ποδαράκια, 1, 2, 3,
4, 5. Αφήνω αυτό εδώ κενό, μπαίνω στο επόμενο και πλέκω βουβού και συνεχίζω έτσι, κάνοντας την μπορντούρα μου σαν να θέλω να πλέξω βεντάλια στην ουσία. Απλώς μπαίνω μέσα στα κενά. Γυρίζω το βελονάκι μου, αφήνω αυτό εδώ κενό, πλέκω 5 ποδαράκια. 3, 4, 5. Και συνεχίζω έτσι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, και συνεχίζω έτσι μέχρι να γυρίσω κύκλο την κουβέρτα μου. Τώρα, επειδή εγώ δεν έχω υπολογίσει ακριβώς αν θα μου βγει, με βοηθάει αυτό το σχέδιο της μπορντούρας να... ακόμη και αν δεν έχω τα σωστά θυλάκια εδώ, με βοηθάει να φτιάξω το σχέδιό μου, ακόμη και ένα να περισσεύει, ένα να λείπει, ώστε να το διορθώσω και να το καλύψω. Συνεχίζω. Αν δω κάποια άλλη λεπτομέρεια κάνοντας τον κύκλο της κουβέρτας και θέλω να σας πω κάτι παραπάνω, θα ξανανοίξω το βίντεο, διαφορετικά θα σας το ξανανοίξω όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μπορντούρα. Λοιπόν, σας ξανανοίγω το βίντεο. Εδώ έχω κάνει ένα βουβό και μένει αυτό εδώ κενό και φτάνω στη γωνία. Εδώ τώρα δεν θα κάνω 5 ποδαράκια μέσα σε αυτό το κενό. Θα κάνω 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα φροντίσω να κάνω σε όλες τις γωνίες της κουβέρτας μου 7 ποδαράκια. Αφήνω αυτό εδώ κενό και μπαίνω στο επόμενο πλέκοντας ένα βουβό. Αφήνω αυτό εδώ κενό και μπαίνω στο επόμενο πλέκοντας 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, αφήνω το επόμενο κενό και μπαίνω εδώ και πλέκω βουβό και βλέπετε ότι αυτή θα είναι η γωνία της κουβέρτας μου. Εδώ όταν ξεκίνησα είχα πλέξει την αλυσίδα που είχα κάνει και είχα πλέξει και άλλα 2 ποδαράκια, δηλαδή αυτό εδώ μετράει σαν ένα ποδαράκι και άλλα 2-3, οπότε όταν ολοκληρώσω και έρθω εδώ για να βγει σωστή η γωνία μου, θα πλέξω 4 ποδαράκια εδώ μέσα. Θα σας ξανανοίξω το βίντεο, μόνο αν δω ότι και στην άλλη γωνία κάτι δεν μου βγαίνει ή κάτι δεν έχει μετρηθεί σωστά, αλλά και σε εκείνη θα φροντίσω να κάνω 7 ποδαράκια για να βγαίνει έτσι ομοιόμορφη η γωνία και να κλείνει σωστά σε κάθε γωνία το πλεκτό μου. Λοιπόν, έχω φτάσει και στην άλλη μου γωνία. Βλέπετε, εδώ έχω κάνει το βουβό, γυρίζω το βελονάκι μου, αφήνω αυτό εδώ κενό και τώρα εδώ στο επόμενο κενό θα πλέξω πάλι 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τώρα αφήνω αυτό εδώ κενό, μπαίνω στο επόμενο και πλέκω βουβό. Και έτσι έχω κάνει και αυτή τη γωνία. Αφήνω το επόμενο κενό, μπαίνω στο άλλο και πλέκω 5 ποδαράκια. Κενό, μπαίνω εδώ, βουβού και έτσι έχω σχηματίσει και αυτή μου τη γωνία. Αν εδώ εσείς έχετε κάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο το σχέδιό σας,
και δεν υπάρχει το κενό που άφησα εδώ για να μπω στην επόμενη γωνία, εσείς θα μπείτε χωρίς να αφήσετε κενό εδώ για να σχηματιστεί η γωνία όπως τη βλέπετε. Οπότε συνεχίζω και σας ξανανοίγω το βίντεο όταν ολοκληρωθεί το πλεκτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω φτάσει στο τέλος της μπορντούρας και εδώ κανονικά θα έπρεπε να αφήσω αυτό εδώ κενό, να κάνω ένα βουβό εδώ και τώρα εδώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα ένα κενό. Δεν υπάρχει αυτό το κενό, οπότε θα μπω κατευθείαν εδώ και θα πλέξω 4. 1, 2, 3, 4 ποδαράκια. Και θα έρθω εδώ και θα ενώσω με την αρχική αλυσίδα που είχα κάνει όταν ξεκινούσα από την μπορντούρα μου. Και με αυτόν τον τρόπο έχει ολοκληρωθεί και η μπορντούρα στο κουβερτάκι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώθηκε το κουβερτάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like αν σας άρεσε, καθώς και να κάνετε εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ.